καλή. Φυσικά πάντα πρέπει να λαμβάνουμε σημασία τα μηνύματα που αποστέλλονται από τέτοιες υπηρεσίες, τις PayPal κτλ. Που αφορούν την πρόσβαση μας. Δηλαδή, αν γίνει πρόσβαση από κάποιο σημείο ασυνήθιστο, θα έρθει κάποιο μήνυμα. Δεν πρέπει να αγνοούμε αυτά τα μηνύματα από τις εταιρείες αυτές για να μην πάθουμε για να μην απολέσουμε τους κωδικούς πρόσβασης. Μάλιστα. Οι καταγγελίες που έρχονται ενώπιόν σας έχουν αυξητική τάση. Σίγουρα και ιδιαίτερα το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, εποχές που έχουν αυξημένη κίνηση το εμπόριο, έχουμε περισσότερα περιστατικά. Μάλιστα. Και προτρέπετε βεβαίως στον κόσμο να έρχεται σε εσάς. Όμως υπάρχει μια νοοτροπία, κύριε Κάρκα, που μεταξύ των πολιτών, δηλαδή κακά τα ψέματα, όλοι το λέμε μεταξύ μας, ότι εφόσον είναι ηλεκτρονικό το έγκλισμα, δεν ξέρουμε από ποια χώρα είναι ο άλλος, δύσκολα πηγαίνει ο πολίτης να καταγγείλει μια τέτοια υπόθεση. Εκτός και αν πρόκειται για πάρα πολλά λεφτά. Σίγουρα υπάρχει χαμηλό rate καταγγελιών, όμως στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την εικόνα και τη δυνατότητα των καταγγελιών. Από το 2014 δημιουργήσαμε πλατφόρμα καταγγελιών αδικημάτων μέσω διαδικτύου, δηλαδή ηλεκτρονικά ο πολίτης μπορεί να υποβάλει το παράπονο του. Και η πλατφόρμα αυτή είναι προσβάσιμη από την εφαρμογή έξυπνα κινητά της αστυνομίας Κύπρου. Άρα μπορεί να υποβάλει το παράπονο του και ηλεκτρονικά, χωρίς να επισκεφτεί άμεσα το γραφείο μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάρκα. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο στούντιο. Θα συζητήσουμε τα της παιδείας, καθότι στις 2 το μεσημέρι ο Υπουργός, κύριος Χαμπιαούρης, αναμένει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να μεταβούν στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι ανοιχτή η ατζέντα. Εξ αριστερών μου, λοιπόν, έχω τον κύριο Μάνιο Καρνικλίδη, Γενικό Γραμματέα της ΟΕΛΜΕΚ, και εκ δεξιών μου τον κύριο Φίλιο Φυλακτού, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Ανοιχτή η ατζέντα εξ όσων αντιλαμβάνουμε. Πρώτα να μας επιτρέψει να σε ευχηθούμε καλή εκπομπή και να ευχαριστήσουμε και την προκάτοχό σας, την αγαπητή Κατερίνα Χριστοφίδου, με την οποία είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Να τη συνεχίσουμε. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί ακριβώς. Λοιπόν, η σημερινή ατζέντα δεν είναι πολύ συγκεκριμένη για μας. Νομίζω στο τέλος και για το Υπουργείο, γιατί εφόσον αποδέχτηκε και την επιστολή που από κοινού στείλαμε για τη συνάντηση, και θα είναι 3 πολύ ουσιαστικά θέματα, τα οποία βεβαίως θα δούμε και στην ολότητα του σήμερα, αλλά και θα εξειδικευτούν τα θέματα αυτά και σε κατηδία συναντήσεις που θα έχουμε ξεχωριστά στη συνέχεια οι οργανώσεις. Και είναι τα θέματα της στελέχωσης των σχολείων, ένα θέμα που είδαμε ότι μας ταλαιπώρησε όλους το περασμένο καλοκαίρι και πρέπει να υπάρξει μια κατάληξη να γίνει η στελέχωση την επόμενη σχολική χρονιά με συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν θα υπάρχει καμιά έκπληξη και κανένας ευνηδιασμός σε οτιδήποτε. Το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες, με όλα αυτά που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, και δεν μένουμε μόνο στις εισόδους κλπ, αλλά και σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί και εκεί διαφάνηκε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο, σοβαρά ζητήματα. Είδαμε να καταραίουν έστω σουβάδες από τα σχολεία κλπ, που είναι θέματα τα οποία βεβαίως έχουμε στείλει και επιστολή στο Υπουργείο προηγουμένως. Και το τρίτο θέμα αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό επίσης ζήτημα, αυτό της βίας και παραματικότητας, την οποία βλέπουμε συνεχώς να αυξάνεται στις σχολικές μονάδες, και η πρόθεση δεν είναι να ψέξουμε τα παιδιά, είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά και να δούμε ακριβώς με ποιους μηχανισμούς έχει εξαγγελθεί στο κάτω-κάτω και η εθνική στρατηγική, και πρέπει να δούμε την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προς όφελος των σχολικών μονάδων, των παιδιών πρωτίστως. Επανέρχομαι στα ζητήματα λοιπόν που θέτει η ΠΟΕΔ. Ο ΕΛΜΕΚ έχει ως πρώτη της προτεραιότητα τα θέματα των τετραμήνων, αντιλαμβάνομαι. Ναι, έχουμε συμφωνήσει ότι θα πάμε από κοινού με τους τρεις άξονες, όπως ανάφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Είναι αλήθεια ότι το θέμα των τετραμήνων μας απασχολεί. Είχαμε και κάποιες εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Μέσης. Εν μέσω ενός διαλόγου όπου αναμένεται η απόψη της οργάνωσης για τις 18 του Ιανουαρίου, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει και όχι μόνο εμάς, και τους μαθητές και τους γονείς. Ωστόσο, θα ήθελα να επιστρέψω στο πρώτο. Θέλω να μείνουμε λίγο στα τετράμινα, διότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κυπριανό Λούι, που είναι ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε Λούι, καλό σας μεσημέρι. Ναι, κυρία Χατζηκώστα, και καλή αρχή. Να είστε καλά. Και καλή συνεργασία.
Χαιρετίζω ακριβώς και τους προσκεκλημένους σας. Με καλή διάθεση, εγώ θα σας αναφερθώ ακριβώς στον θεσμό των τετραμήνων. Και οφείλω να πω ότι στην ουσία ναι, υπάρχει το ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο έγινε κατόπιν ενέργειων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την αξιολόγηση και αφορά τη δημοτική, τη μέση γενική και τη μέση τεχνική. Και υπάρχει και η συμβατική υποχρέωση από νομικής πλευράς της εφαρμογής των τετραμήνων που προηγείται από πέρσι η διαδικασία αυτή, αναστάλληκε από τη Βουλή, όχι αφισβητώντας την εφαρμογή του θεσμού των τετραμήνων, αλλά όσον αφορά τον βαθμό ετοιμότητας του Υπουργείου Παιδείας. Και αυτή τη στιγμή μπήκαμε σε μια διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών εταίρων, να ακούσουμε περαιτέρω τις επιμέρους παρατηρήσεις και εμβαθύνσεις τους πάνω στα σημεία της εφαρμογής των τετραμήνων. Και εκεί ακριβώς που υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν περαιτέρω συγκλήσεις, είμαστε στην διάθεσή τους για να μπορέσουμε να συζητήσουμε επί κάθε πτυχής της εφαρμογής αυτής της εκπαιδευτικής αλλαγής. Μέχρι πριν από μερικές μέρες βεβαίως ο ΕΛΜΕΚ όταν συνεδρίασε έλεγε ότι δεν είναι καλή επικοινωνία που έχετε στο ζήτημα αυτό. Δεν υπάρχει διάλογος. Αυτό το οποίο έλεγε... Αυτό το είναι οποίο εδώ έλεγε... βεβαίως και ο κύριος Κανικλίδης σε περίπτωση που θέλει να τοποθετηθεί μαζί σας. Ναι, αυτό το οποίο λέω όσον αφορά την επικοινωνία με την ΟΕΛΜΕ και η επικοινωνία υπάρχει σε συστηματική βάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει να κάνει καθόλου με τα τετράμινα. Αυτό το οποίο είπε, αν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της ΟΕΛΜΕ και είναι και ο κύριος Κανικλίδης να με διορθώσει, είναι ότι τρέχουν δύο παράλληλα πράγματα. Το ένα είναι στην ουσία στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου για την αξιολόγηση του μαθητή που αφορά, λέω, όλες τις διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Και το άλλο είναι στην ουσία τα τετράμινα που είναι μέρος της ευρύτερης αξιολόγησης, αλλά είναι στην ουσία νόμος του κράτους, ένα. Δεύτερο, στην ουσία συμμετείχαν όλοι οι θεσμικοί φορείς και η ΟΕΛΜΕ και η ΟΛΤΕΚ και η ΨΕΜ και άλλοι φορείς στη διαδικασία συζήτησης μέσα στην Επιτροπή η οποία είναι εξουσιοδημένη από το Υπουργείο Παιδείας. Άρα αυτό το πράγμα έχουν λόγο στη συνδιαμόρφωση αυτού του σχεδίου. Μέχρι στιγμής παρουσίασα στους εμπλεκόμενους φορείς το που έχουμε φτάσει όσον αφορά τις προτάσεις όλης της Επιτροπής. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ενήργησα. Που συμμετείχαν και αυτοί οι θεσμικοί φορείς και στην ουσία αυτό που κάλεσα στις 10 Ιανουαρίου περαιτέρω είδαμε τις επιμέρους συγκλήσεις και είπαμε και τις επιμέρους διαφοροποίησεις. Εκεί που υπάρχουν διαφοροποίησεις και επισημάνσεις, έχω και μπροστά μου και τις επισημάνσεις και άλλων φορέων όπως είναι των διευθυντών και άλλων, λέμε ότι στην ουσία μπορούμε περαιτέρω να συζητήσουμε τις παρατηρήσεις τους. Συμφωνείτε, κύριε Κανικλίδη? Το πρώτο κομμάτι όσον αφορά την επικοινωνία με τη Διεύθυνση Μέσης, όντως είναι γεγονός, πολύ καλή σχέση και συχνή επικοινωνία. Το δεύτερο κομμάτι όμως, υπάρχει έτσι ένα ερωτηματικό. Κάτι ξενίζει εν μέσω εν αναμονή των προτάσεων της ίδιας της οργάνωσης προς την Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει η κυρία Κουτσελίνη, καλεστήκαμε να ακούσουμε για τις αποφάσεις. Αυτό βέβαια που χρήζει διόρθωση είναι ότι ήμασταν ως παρατηρητές στην Επιτροπή, στην Εν Λόγω Επιτροπή, καθότι έγιναν κάποιες συνεντήσεις εν μέσω των γεγονότων του καλοκαιριού, οπότε δεν ήμασταν σε θέση να συνδιαμορφώσουμε αυτή την πρόταση. Και εξού και μας δίνεται ο χρόνος να καταθέσουμε την εισήγησή μας στην επόμενη Παρασκευή. Άρα είστε ικανοποιημένοι τώρα. Κάτι τελευταίο, κύριε Λουί, τους μαθητές τους ακούσατε, θα τους ακούσετε? Έχουμε ακούσει τη νέα ΨΕΜ η οποία έχει εκλεγεί από τον περασμένο Οκτώβριο. Να σας ενημερώσω ότι είναι μαζί μας, αν και ήρθε με μικρή καθυστέρηση, ο πρόεδρος της ΨΕΜ, ο Παναγιώτης Γεωργίου. Ναι, χαιρετίζω τον Παναγιώτη. Απλά λέμε ότι έχουμε ενημερώσει τους μαθητές και είμαστε και περαιτέρω στην διάθεσή τους για τις όποιες ανησυχίες υπάρχουν ή τις όποιες διαφωνίες. Περαιτέρω να ακούσουμε επί του προκειμένου και να δώσουμε και εκείνα τα αναγκαία τεκμήρια τα οποία χρειάζεται όσον αφορά τους όποιους φόβους ή αντιλήψεις ή απόψεις έχουν για τα περαιτέρω. Όχι μόνο για την ΨΕΜ, αλλά στην ουσία θα κινηθούμε σε όλους τους περαιτέρω θεσμικούς φορείς
και στη βάση. Άρα να περιμένουν να τους καλέσετε ή περιμένετε εσείς από εκείνους αν το επιθυμούν? Εμείς έχουμε να ακούσει τις απόψεις τους και περιμένουμε. Άρα εκείνοι έρχονται σε εσάς σε περίπτωση που θέλουν κάποια διευκρίνηση. Περιμένουμε περαιτέρω να εξειδικεύσουν ακόμη περισσότερο τις όποιες ανησυχίες, τις όποιες απόψεις. Αναμένω ότι θα έχουμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα συναντήσεις για να ακούσουμε ακόμη περαιτέρω τις απόψεις, για να μην να υπάρχει μια αμοιβαία εξήγηση όσον αφορά τις όποιες απόψεις. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λούη. Θα τα πούμε βέβαια και στην πορεία. Ελπίζω ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα μέχρι το μεσημέρι. Και ό,τι αναφερθήμαστε στη διάθεσή σας, περαιτέρω και στους μαθητές και στους συναδέλφους, τους συνδικαλιστές της ΟΕΛΜΕ και της ΟΛΤΕΚ, αλλά και σε όλους τους θεσμικούς φορείς. Ο διάλογος είναι ανοιχτός και στην ουσία τα επιμέρους στοιχεία τα οποία χρειάζονται να συζητηθούν, να συζητηθούν σε βάθος. Πάμε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στον πρόεδρο της ΨΕΜ, Παναγιώτη Γεωργίου, καθότι μιλούσαμε και για τα τετράμινα και είναι πολύ συγκεκριμένη και έντονη η θέση της ΨΕΜ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχάς, μια διόρθωση και εγώ όσον αφορά την εμπλοκή μας στη διαμόρφωση του σχεδίου αξιολόγησης. Ως ΨΕΜ με την Επιτροπή Αξιολόγησης, μια συνάντηση είχαμε, στην οποία πιο συγκεκριμένα, όταν εκφράσαμε τη διαφωνία μας με τα τετράμινα, χαρακτηριστήκαμε και παραπληροφορημένοι και ούτω καθεξής. Παραπληροφορημένοι από ποιον? Γενικά, τούτη ήταν η απάντηση που είχαμε. Όταν είχαμε τη συνάντηση προς λίγων ημερών με το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης για ενημέρωση όσον αφορά τις εξετάσεις τετραμήνων, εκφράσαμε, πιστεύω, πολύ αναλυτικά τις ανησυχίες μας και τους λόγους για τους οποίους διαφωνούμε με την εφαρμογή των συγκεκριμένων εξετάσεων, οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποια εξειδίκευση ανησυχιών γίνεται λόγος. Είχαμε τις συναντήσεις μας, καταθέσαμε τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς μας και τους λόγους διαφωνίας μας με τις εξετάσεις τετραμήνων και οι συγκεκριμένοι λόγοι είναι πολύ αντικειμενικοί και πολλά και χειροπιαστοί, επειδή προτιμούμε να μην αναλωνούμαστε σε θεωρίες και αερολογίες όσον αφορά το τι γίνεται μέσα στους σχολικούς χώρους. Και έχετε αποφασίσει να κάνετε και απεργίες? Σας κατηγορούν ότι θέλετε να χάσετε μάθημα οι κακές γλώσσες. Να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτα απ' όλα σε καμιά περίπτωση οι μαθητές δεν συμφωνούν με το να μείνουν τα πράγματα ως έχει. Όμως δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους μαθητές ότι διαφωνούν για να διαφωνούν ή ότι, όπως λέμε και στην καθομιλουμένη, βαρκούνται να γράφουν εξετάσεις και ούτω καθεξής. Οι λόγοι υπάρχουν. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα των εξετάσεων ένα τετράμινο προωθεί ένα εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου που ήδη υπάρχει στο παρόν σύστημα. Απλά επιβαρύνει την ήδη πονεμένη μας εκπαίδευση, ένα ακόμα ένα χτύπημα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει τούτη συντηρητική στροφή στην παιδεία του τόπου. Μόνοι τους από πλευράς Υπουργείου αναφέραν μας ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις εφαρμοστήκαν το 1980 με μεγάλη επιτυχία. Είμαστε στο 1980, όταν τα πιο προοδευτικά συστήματα εκπαίδευσης είναι σχεδόν ανεξεταστικά. Εμείς ερχόμαστε να επιβαρύνουμε την εκπαίδευση μας με επιπλέον εξετάσεις, αναιρώντας επίσης τη φιλοσοφία αλλά και τους εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης και διδασκαλίας, οι οποίοι προτείνονται στο σχέδιο που μας παρουσιάσαν. Πρέπει, πιστεύω, να αφήσουμε πίσω εγωισμούς, γιατί κάποιοι τείνουν νέα μετάκλητη στις θέσεις τους για την εφαρμογή των τετραμήνων, έτσι ώστε να υπάρξει σύγκληση για το καλό της παιδείας και των μαθητών πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το σχέδιο αξιολόγησης. Μάλιστα. Θα επανέλθω για ένα τελευταίο ερώτημα και σε σένα. Θέλω όμως πρώτα να δούμε λίγο τα ζητήματα με την ΠΟΕΔ. Σας βγάλαμε λίγο γιατί κάναμε μία παρένθεση τετραμήνων. Οπότε, κύριε Φυλακτού, εσείς βλέπετε σύμπνοια, γιατί για εσάς το κυριότερο θέμα είναι η κάρτα εισόδου. Κοιτάξτε, έχει γίνει ένας ντόρος με αυτό. Η κάρτα εισόδου είναι κάτι που θα συζητηθεί, ελπίζω, διεξοδικά και με τον ίδιο τον Υπουργό, γιατί και διαδικαστικά εδώ και με αφορμή την συζήτηση που είχατε, να σας πω ότι εμείς ως εκπαιδευτικές οργανώσεις με την όποια επιτροπή προσπαθούμε να ακούσουμε τις απόψεις της, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στην όλη διαδικασία σύνταξης, για παράδειγμα, του σχεδίου αξιολόγησης του μαθητή, αλλά τις επίσημες θέσεις μας και τις απόψεις μας τις καταθέτουμε και θα τις καταθέσουμε από τη στιγμή που αυτό το σχέδιο μας το παρουσιάζει πλέον ο πολιτικός προϊστάμενος. Εμείς με το Υπουργείο έχουμε να διαπραγματευτούμε και όχι με την όποια επιτροπή. Ο πολιτικός προϊστάμενος, βέβαια, έρχεται και λέει ότι αν δεν εφαρμόσετε, γιατί υπάρχει και εκείνη η εγκύκλειος
με τις άδειες εισόδου, ότι αν εσείς δεν εφαρμόσετε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, παρανομείτε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν θέλουμε να πάμε στο κομμάτι σύγκρουσης, απλώς εμείς στη βάση επιχειρηματολογίας που είναι πολύ βάσιμη και η επιχειρηματολογία αυτή δεν βγαίνει από εμάς, ενώ τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών μόνο, έρχεται και μέσα από τη βάση, μέσα από τον εκπαιδευτικό κόσμο και μέσα ακόμα και από τις παρεμβάσεις που δεχτήκαμε αυτές τις μέρες και από το γραμματιακό προσωπικό. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτή η κάρτα με τον τρόπο που μπαίνει δεν έχει να προσφέρει, να προσθέσει οτιδήποτε στο κομμάτι ασφάλεια και υγεία. Αν είχε να προσθέσει, δεν θα είχαμε οποιοδήποτε πρόβλημα να εφαρμοστεί. Αλλά είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα γίνει χωρίς πρόσθετη αξία στο μεγάλο κομμάτι της ασφάλειας. Θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα με τον Υπουργό και ευελπιστούμε ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή, γιατί ποιο είναι το ζητούμενο, να αυξήσουμε τα μέτρα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες. Άρα είστε αισιόδοξος για σήμερα. Για σήμερα δεν νομίζω. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ξεκάθαρα το εξής, ότι και οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, γιατί το πρωί είχαμε και μια μικρή σύσκεψη για συντονισμό, δεν έχουμε διάθεση να κοιτάξουμε πίσω το καλοκαίρι. Εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Ό,τι έγινε το καλοκαίρι έγινε, τα μηνύματα έχουν σταλεί και αν θέλετε και εμείς εισπράξαμε μηνύματα και η άλλη πλευρά. Άρα νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να δούμε πώς παίρνουμε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα βήματα, αλλά μελετημένα, στοχευμένα και προσεγμένα μπροστά για το καλό των παιδιών και φυσικά και των εκπαιδευτικών και ολόκληρης της κοινωνίας. Θα είμαστε σε επαφή και στη διάρκεια της ημέρας. Παρακαλώ, τι περιμένετε εσείς να βγει από το συνάντηση. Ανυπομονούμε να βρεθούμε, διότι πρέπει να επιθυμίσουμε τον κόσμο ότι από τις 26 του Σεπτέμβρη δεν έχουμε συναντηθεί με τον Υπουργό. Θυμάμαι ότι είχε κάνει δηλώσεις ότι εν μέσω διαλόγου με ΠΕΗ δεν θα μας έβλεπε. Τελικά καλώς προέκυψε αυτή η συνάντηση και πιστεύω ότι κυρίαρχο θέμα για μας, όπως τα έχει θέσει ο Φίλιος, είναι η στελέχωση των σχολείων. Δηλαδή νοιαζόμαστε περισσότερο πώς θα ανοίξει το σχολείο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Διότι αν έληξε αυτό που έληξε, αυτό που έγινε το καλοκαίρι, είχαμε πει ότι για ένα χρόνο συμφωνούμε αυτά τα πράγματα, να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου και να ξεκαθαρίσει. Πέρασαν 6 μήνες, σε 6 μήνες ανοίγει ξανά το σχολείο. Τι θα κάνουμε, ποια εφαρμογή, με ποια συμφωνία θα προχωρήσουμε. Άρα ουσιαστικά ο διάλογος τώρα πρέπει να είναι εντατικός για να προλάβουμε ουσιαστικά τη νέα σχολική χρονιά. Αν θέλουμε να ανοίξει ξεκάθαρο το σχολείο κανονικά όπως θέλουμε όλος ο κόσμος. Ξεκάθαρο. Θα είμαστε και μαζί σας σε επικοινωνία. Θα έρθετε εδώ και αύριο αν χρειαστεί, αντιλαμβάνομαι, αναλόγως των εξελίξεων. Θέλω μια τελευταία τοποθέτηση από τον Παναγιώτη Γεωργίου, βεβαίως, τον πρόεδρο της ΨΕΜ. Για το πώς, αν σε ανησυχεί η διαδικασία αυτή που υπάρχει, γιατί το συναντάμε κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι νέο, η κοινωνία έχει μάθει να το αντιμετωπίζει. Μία ασυνεννοησία, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι την έκφραση, μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Διοίκησης των Σχολείων. Και εσείς ήσασταν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εντάξει, κοιτάξτε, ο ρόλος της ΨΕΜ είναι να ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν άμεσα τον μαθητή, έτσι ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην εκπαίδευσή μας. Εμείς φυσικά και επιθυμούμε, όπως υπάρχει άμεση και σωστή επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαίδευσής μας. Αυτά όσον αφορά τη συνεννόηση. Άρα θέλετε και περισσότεροι να είσαστε περισσότερο εμπλεκόμενοι στο διάλογο. Ναι, όσον αφορά το θεσμικό ρόλο της ΨΕΜ, σίγουρα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις νιώθουμε ότι παραμερίζεται κάπως η ΨΕΜ και όλοι πρέπει να καταλάβουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ότι πρόκειται για το συνδικαλιστικό όργανο των μαθητών, το οποίο εκφράζει τη φωνή των μαθητών, γιατί τα όσα λέμε είναι αποφάσεις δεκατόμων, π.χ. σε εξαίρεση ένα τετράμινο. Η απόφαση μας ήρθε εφόσον πρόπερση είχαμε δημοψήφισμα, πέρσι συλλογή υπογραφών, το 20ο συνέδριο της ΨΕΜ, το οποίο επικύρωνε τη διαφωνία μας σε εξαίρεση ένα τετράμινο. Φέτος 4 επαρχιακές συντονιστικές επιτροπές της Αμοχώστου, της ΠΑΦΟΥ, της Λευκοσίας και της Λεμεσού εξουσιοδοτήσαν την ΨΕΜ να πάρει δυναμικά μέτρα σε περίπτωση. Εκφράζεται τη φωνή των μαθητών. Αυτό είναι λοιπόν το δεδομένο. Άρα, με ό,τι γίνει και σήμερα, θα είμαστε σε επαφή και μαζί σας, γιατί φαντάζομαι θα ενημερώσετε τα μέλη σας και θα έχετε τις δικές σας αποφάσεις. Εμείς σε επικοινωνία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε. Και εμείς ευχαριστούμε. Όλους θα είμαστε σε επαφή. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε και το άλλο μεγάλο θέμα που ταλανίζει την κοινωνία μας. Δεν είναι άλλο από το θέμα του ΓΕΣΥ. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ πρώην